ζητούν δημοσιογράφοι, Έλληνες δημοσιογράφοι να κάνει δηλώσεις. Προσέρχεται στις κάμερες για να κάνει τις πρώτες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός. Στα ελληνικά θα μιλήσω, παιδιά. Δώσαμε μια σκληρή μάχη 6 μήνες τώρα και μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της και ο ελληνικός λαός να μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, σε σκληρά διλήμματα. Πήραμε την ευθύνη της απόφασης προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση των πιο ακραίων επιδιώξεων, των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι δύσκολη, όμως αποτρέψαμε την επιδίωξη για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας στο εξωτερικό, αποτρέψαμε το σχέδιο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σχέδιο το οποίο είχε μέχρι τη λεπτομέρειά του το τελευταίο διάστημα σχεδιαστεί στην εντέλεια και είχε αρχίσει να υλοποιείται. Τέλος, καταφέραμε σε αυτή τη σκληρή μάχη να κερδίσουμε την αναδόμηση, την αναδιάρθρωση του χρέους και μία βέβαιη χρηματοδότηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. Έχουμε αφήσει όμως μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη πίσω μας. Μια σημαντική παρακαταθήκη για την αναγκαία αλλαγή, την αναγκαία αλλαγή σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη, να ξανακερδίσουμε την χαμένη εθνική μας κυριαρχία. Τη λαϊκή μας κυριαρχία την κερδίσαμε. Το μήνυμα της δημοκρατίας, το μήνυμα της αξιοπρέπειας το στείλαμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, υπουργούς και συναδέλφους και συνεργάτες που δώσαμε μια πολύ σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Μια μάχη που στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθεί. Η απόφαση σήμερα κρατάει.